Επιστροφή και πάλι μετά τις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με ένα σοβαρό εργασιακό θέμα. Από αφορμή καταγγελίες της ΕΚΟ, ότι ξενοδόχοι απολύουν Κύπριους και προσλαμβάνουν αλλοδαπούς, μη σεβόμενοι μάλιστα ακόμη και την έκκληση του Προέδρου Αναστασιάδη για πρόσληψη ειδικά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία τουλάχιστον 70% Κυπρίων. Φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Γενικό Γραμματέα της Συνεχνίας των Ξενοδοχείων Υπαλλήλων της ΕΚΤ, Μιλτιάδη Μιλτιάδου, και τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, τον Ζαχαρία Ιωαννίδη. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές μας γραμμές στο 77-77-1088 για παρεμβάσεις τηλεθεατών, εάν και εφόσον οι τηλεθεατές μας κρίνουν ότι επιθυμούν κάτι να μας πούν σε σχέση με το θέμα που θα συζητήσουμε. Κύριε, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα επισημάνω ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της τουριστικής περίοδου της καλοκαιρινής και κάθε άλλο παρά τέτοιες αναταραχές εργασιακές βοηθούν και την εικόνα αλλά και τα προσδοκούμενα ωφέλη από την τουριστική βιομηχανία. Ωστόσο, πρέπει να αναζητήσουμε τα πώς και τα γιατί αυτής της αναταραχής και να δούμε αν μπορεί να αντιμετωπιστούν προτού είναι αργά. Κύριε Μιλτιάδους, γιατί αυτή η καταγγελία, η ανακοίνωση με την οποία κατηγορείτε τους ξενοδόχους ότι απολύουν Κύπριους, έχετε στοιχεία για μαζικές τέτοιες κινήσεις το τελευταίο διάστημα? Σίγουρα. Για πείτε μας. Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω ότι το συνδικαλιστικό κίνημα σαν υπεύθυνο που είναι και το απέδειξαν τα όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, έχει προχωρήσει και έχει παραχωρήσει μειώσεις μισθών και ωφελημάτων γύρω στο 15% πριν 8-9 μήνες. Έχουν αποδεχθεί, εννοείται, οι εργαζόμενοι μειώσεις στους μισθούς τους με την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, η οποία έγινε κάτω από μεσολάβηση του Υπουργείου Εργασίας. Τώρα, αυτό να έγινε βέβαια, για να βοηθήσουμε. Θα σας πει κάποιος του ότι δεν είναι μόνο οι ξενοδοχοί υπάλληλοι που σίγουρα έχουν υποστεί μειώσεις. Σίγουρα υπάρχει όμως μια διαφορά την οποία θα επεξηγήσω. Έγινε η παραχώρηση τούτη για να βοηθήσουμε πρώτα την τουριστική βιομηχανία, δεύτερον την οικονομία του τόπου, αλλά με γνώμονα πάντοτε ότι και οι ξενοδόχοι θα εντερούσαν τις υποσχέσεις, πρώτον να μην προχωρούσε οι απολύσεις ιδίως μόνιμου προσωπικού Κύπριων, καθώς επίσης και η δέσμευση η οποία είχαν αναλάβει έναντι του Υπουργείου για προσλήψεις ανέργων Κυπρίων. Μετά από πάρα τον περίπου 8 μήνων. Να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας και εκείνο το σχέδιο που είχε εξαγγείλει προσφάτως η Υπουργός Εργασίας. Μάλιστα. Με προσδοκία για πρόσληψη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κάπου 6.000. 6.000. 2.000. 6.000 ανέργων που έχει εξαγγελθεί το φέτος. Αυτό με τις 2.000 ήταν μετά από τις 6.000. Ήταν 6.000. Ήταν για πέρσι, για σύνολο τη τουριστική. Άρα έχουν προσληφθεί 8.000 τώρα. Θα επιφυλάσσουμε, έχω ολοκληρώσει. Έχω μπροστά μου το σημείωμα του Υπουργείου, το οποίο λέει για 8.000 ανέργους, εκ των οποίων οι 6.000 ήταν για την τουριστική βιομηχανία και μάλιστα με 20 εκατομμύρια επιδότηση. Το αποτέλεσμα του σχεδίου εκείνου, ενώ θα εκάλυπτε, θα επιδοτούσε στην ουσία η ανεργοδοτήτων άνεργος, για 7 μήνες να καλύπτει το 30% των 5 μηνών. Εάν ήταν για πρόσληψη 12 μηνών, θα εκάλυπτε το 40% του μισού για 8 μήνες. Αποτέλεσμα, σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου, το οποίο μπορείτε εύκολα να εξακριβώσετε, γύρω στα 900 άτομα, εκ των οποίων οι 350 Ευρωπαίοι. Άρα προσελήφθησαν Βάση του σχεδίου. Το οποίο σχέδιο ισχύει μέχρι και τον Ιούνιο. Συγγνώμη, κάντε μια παύση γιατί εντοπίζω κάτι στην αναφορά του κυρίου Ιωαννίδη. Θα διευκρινίσω. Προσελήφθησαν άλλοι μερικές χιλιάδες για παράδειγμα. 2.500. Εκτός σχεδίου. Εκτός σχεδίου γιατί, για τον απλούστατο λόγο ότι το σχέδιο είχε γραφειοκρατικές διαδικασίες, είχε την υποχρέωση να εργοδοτήσεις
τον άνεργο για 8 μήνες, ενώ τα πλήστα ξενοδοχεία, τα εποχιακά, έχουν λειτουργία 6-6,5 μηνών. Άρα, γι' αυτό ερχόταν η επιδότηση για να τον κρατήσεις για άλλους 2 μήνες. Αυτό το έλεγε η κυρία Υπουργός όταν εξήγηλε το σχέδιο. Ενώ το ξενοδοχείο θα έκλεινε τον Οκτώβριο και εσύ προσλάμβανες, διότι το σχέδιο, να θυμηθούμε, είχε εξαγγελθεί κάπως καθυστερημένα αρχές Μαΐου. Όχι. Αρχές Μαΐου, αγαπητέ Μίλη, το θυμούμε συγκεκριμένα, διότι μαζί μετήχαμε στις προεργασίες κλπ. Και επίσημα εξαγγέλθηκε αρχές Μαΐου. Σημαίνει 8 μήνες. Πας στον Νοέμβριο. Τα πλήστα ξενοδοχεία έβαζαν λουκέτο 15-20 Οκτωβρίου. Άρα για τα εποχιακά που ήταν και η κύρια στόχευση δεν εξυπηρετούν. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά η εξαγγελία της Υπουργού ήταν ακριβώς τότε αυτή για να κρατηθούν οι εργαζόμενοι στη εργασία και το δέχθηκαν. Γιατί δεν είπατε τότε ως ξενοδοχείο ότι, μα κυρία Υπουργέ, πού πάτε, εμείς πρέπει να κλείσουμε, δεν αντέχουμε, δεν θα μπορέσουμε. Υπήρξε μια κατανόηση ότι θα μπορούσε να υπήρξε ευελιξία όσον αφορά το 8μηνο της διάρκειας για την εργοδότηση του άνεργου που θα προσλάβει. Γι' αυτό και τα πλήστα ξενοδοχεία προχώρησαν και φαίνεται από τα στοιχεία του Τμήματος Εργασίας πέραν των 2.500 προσλήψεις ανέργων συμπατριωτών μας στα ξενοδοχεία κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Εγώ δεν θα σταθώ εδώ, κύριε Νικολάου. Εγώ θα σταθώ στο εξής. Ναι. Ότι η προσπάθεια... Περιμένετε όμως ένα λεπτό. Ναι. Γιατί εάν επιδοτούσε με το ποσοστό που μας είπε προηγουμένως 30% και 40% αντίστοιχα ανάλογα με το σχέδιο, για να προσλάβει ο ξενοδόχος αυτές τις χιλιάδες των εργαζομένων που μας είπετε χωρίς την επιδότηση του 30-40%, φαντάζομαι ότι ο μισθός που έδωσαν ήταν πολύ πολύ χαμηλότερος από αυτό που θα έδιναν. Υπήρχε, αν θέλετε, η ελεύθερα συνομολογούμενη συμφωνία μεταξύ του κάθε ξενοδοχείου ανάλογα με τα δεδομένα του, με τον άνεργο, για να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες. Και να θέσω κάτι για προβληματισμό. Ο τουρισμός είναι ανθρωποκεντρική βιομηχανία. Δηλαδή παρέχει υπηρεσίες και ανταλλάσσονται η συναλλαγή μεταξύ ανθρώπου με ανθρώπου. Εκεί πρέπει να έχεις το χαμόγελο, πρέπει να έχεις την ενεργητικότητα για να εμφυσίσεις στον επισκέπτη που έρχεται να περάσει ωραία, να γνωρίσει και τον τόπο του, να του πεις δύο κουβέντες κλπ. Εάν κάποιος υποαμείβεται, κύριε Νικολάου, τότε δεν θα μπορεί και έχει την έννοια ότι δεν μπορεί να συντηρεί την οικογένειά του. Και πέστε μου, ποιος υπεύθυνος εργοδότης θα θέλει να έχει την προμετωπίδα του προσωπικού του χωρίς με εκείνη την ζωντάνια, την ενεργητικότητα που θα δώσει ακριβώς εκείνο το μήνυμα και να αφήσει ικανοποιημένο τον πελάτη για να ξαναεπιλέξει την Κύπρο για τις διακοπές του. Δεν θα ασχοληθώ με εξαιρέσεις του κανόνα. Γι' αυτό και θα πιστώσω και θα πω εκείνο που είπε ο κύριος Μυρτιάδος και να το επικροτήσω. Η υπεύθυνη στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Από κοινού, αμέσως μετά τις τραυματικές επιπτώσεις του Eurogroup, καταλήξαμε σε μια έκτακτη ανανέωση της συλλογικής μας σύμβασης με παραχωρήσεις, και το πιστώνω, σημαντικές από μέρους των εργαζομένων. Αλλά μην εκμηδενίζουμε και μην αγνοούμε τις πολλαπλάσιες παραχωρήσεις που κάναν οι ξενοδόχοι για να διατηρήσουν τα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των οργανωτών ταξιδίων και να είχαμε την τελική κατάληξη πέρσι με μόνο οριακά 2,5% μείωση του τουριστικού ρεύματος και 8% αύξηση όμως των εσόδων. Διότι κρατήσαμε, ναι, ιδιαίτερα εκείνες τις αγορές όπως ήταν η ρωσική, όπου η κατακεφαλή δαπάνη του Ρώσου τουρίστα είναι κατά 30% ψηλότερη. Άρα κλπ. Θα σας πει κάποιος, συγγνώμη για το πονηρό αν θέλετε της παρέμβασης, θα σας πει κάποιος ότι μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, τα σχέδια, τις μειώσεις, τις παραχωρήσεις κλπ, 8% αύξηση των εσόδων για τους εργοδότες, 15% μείωση των μισθών για τους... Παρανόηση. Δεν είναι 8% αύξηση των εσόδων των ξενοδόχων. Είναι 8% αύξηση τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα από τον τουρισμό. Ναι. Ο ξενοδόχος παίρνει το 30 ή 35% αυτού του εσόδου, εάν θα μείνει στα ξενοδοχεία ο τουρίστες. Των εσόδων τους, στην σας διαβεβαιώ ότι οι παραχωρήσεις που δώσαμε τον Μάρτιο και Απρίλιο πέρσι για να διατηρηθούν τα προγράμματα και να αρχίσει η σεζόν και να μπούμε μέχρι τον Ιούνιο να έχει μαζική ροή τουριστικού ρεύματος ήταν πολύ σημαντικές. Και να υπενθυμίσω και κάτι άλλο που τα ίδια τα επίσημα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν. Κλείνουμε τώρα τον Μάρτιο τη χειρότερη χειμερινή περίοδο της τελευταίας 20ετίας. Δηλαδή το πρόβλημα της εποχικότητας επιδεινώνεται. Γι' αυτό και εστιάζεται η προσπάθεια όλων μας ακριβώς
Και γι' αυτό πήγαμε στις εκθέσεις τόσο της Γερμανίας όσο και την περασμένη εβδομάδα στη Ρωσία, για να πείσουμε με ελκυστικό σχέδιο και ελκυστικές παραχωρήσεις από πλευράς τιμές ξενοδοχείων προς τους διοργανωτές ταξιδίων και τις αεροπορικές εταιρείες να επιμηκύνουμε τη σεζόν. Δηλαδή, αν τα καταφέρουμε, να κρατήσουν τα καλοκαιρινά προγράμματα μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Άρα, διατηρώ θέσεις εργασίας. Επειδή μου δίνει το εφόδιο να προσλάβω και άλλους άνεργους συμπατριώτες μας. Και έτσι σταδιακά να χτίσουμε για να επανακάμψει. Τι ωραία που τα λέτε, κύριε Ιωαννίδη. Αλλά ο κύριος Νικολάου, δεν είναι θέμα ωραίο. Μιλάει για μαζικές απολύσεις Κυπρίων το τελευταίο διάστημα. Δώστε μας στοιχεία αν έχετε, κύριε Μπουκιάδου, γιατί μιλώντας προηγουμένως με τον κύριο Ιωαννίδη, μίλησε για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Μόνιμου ντόπιου προσωπικού. Για πείτε μας. Να ξεκινήσω. Από την Πάφων, 5 ξενοδοχεία τα οποία. 20, 15, άλλων 8 απολύσεις, οι οποίες τον τελευταίο μήνα. Και το χειρότερο, βρισκόμαστε εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου. Το χειρότερο που παρατηρείται, και αυτά τα οποία λέω μπορεί να επιβεβαιωθούν και μέσω του Υπουργείου, απολύσεις με φάξ ή κοινοποιήσεις στο Υπουργείο με φάξ, δηλαδή τα θέσμια να συζητήσεις μαζί με την άλλη πλευρά να καταλήξεις κάπου. Φαίνεται ότι πλέον με κώδικες υπάρχουν, με τίποτες, δυστυχώς, στην βιομηχανία. Πλην της επαρχίας Αμοχώς του, όλες οι άλλες επαρχίες έχουν προχωρήσει σε απολύσεις. Τον τελευταίο είναι ένα μισή μήνα. Θα πω για τις απολύσεις που έγιναν από τον Νιόβρη μέχρι τέλος του χρόνου. Οι οποίες υπάρχουν τα στοιχεία στο Υπουργείο, εύκολα μπορεί να τα διαπιστώσει οποιοδήποτε. Τώρα, χαίρομαι που ο φίλος του Ζαχαρίας. Να ευελπιστούμε ότι επειδή μπαίνουμε τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο και με τις επαφές που έκαναν οι ξενοδόχοι στη Γερμανία, στη Ρωσία κλπ. Το ανησυχητικό, κύριε Νικολάου, θα επαναπροσλάβουν. Εν τούτον ότι ενώ μπαίνουμε στη σεζόν, προχωρούμε σε μόνιμο, σε απολύσεις μόνιμου προσωπικού. Να αναφέρω απλό παράδειγμα περιοχής Ελεύθερης Αμοχώς του. Μόνιμο προσωπικό 54 άτομα, προσλαμβάνει εποχιακούς για την καλοκαιρινή περίοδο περίπου 120 με 125 άτομα και απολύει 12 άτομα με φάξ. Αν είναι δυνατό. Και αυτοί που προσλαμβάνει είναι άλλοι Κύπροι ή είναι και αλλοδαποί? Είναι και Ευρωπαίοι, μπορεί και Κύπροι, αλλά εκτός της πρόσληψης, άλλων προβλημάτων που παρατηρείται. Και υπάρχω, έχω και από κόμματα μισθών, 724 ευρώ. Ακάθαρτο μισθός. Μα γιατί δουλειά? Είσαι στο housekeeping. Καμαριέρα. 675 net. Έχω άλλη νέα συμβόλαιο το οποίο πέρσι ήταν, δηλαδή το 2011, ο μισθός του 1185, το 13.846. Ακάθαρτα λεπτά. Θα σας πει κάποιος δίχως, με τέτοιους μισθούς. Δίχως 13ο, δίχως 14ο, δίχως οτιδήποτε σαν άλλο θελήμα. Και το χειρότερο, για να ολοκληρώσω, το χειρότερο είναι ότι παρατηρείται, και είναι από εδώ που ξεκινήσαν και οι πλεονασμοί, πιστεύω, ιδίως στην περιοχή Παφού. Καλείται το προσωπικό και μπαίνει το εξής εκβιαστικό δίλημα. Ή δέχεσαι μείωση μισών και οφειλημάτων, ή πολλά απλά βγάλω σε πλεονάσιο. Φτάσαμε σε όντως σημείο. Δηλαδή, ένας υπάλληλος σήμερα με την ανεργία την οποία υπάρχει, λοιπόν, να τον βάλει σε τέτοια διλήμματα. Θα δώσω από την άλλη, ολοκληρώνω κάτι το οποίο έφεσα πίσω που ανέφερα. Εκτός του 8% που ήταν αυξημένα τα έσοδα, μπορεί όχι μόνο για τους ξενοδόχους, μπορεί και για την. Εκτός του 15% που ήταν καθαρά για τους ξενοδόχους η παραχώρηση από τις συλλογές στο Υπουργείο, πάλι σε συνεννόηση από όλες τις πλευρές για επιμήκυση της χειμερινής περίοδου, με μάλιστα για ξενοδοχεία τα οποία ήταν κλειστά και θα παραμένουν ανοιχτά, για όσους υπαλλήλους εργοδοτήσουν να παίρνει ο ξενοδόχος το ανεργιακό τους. Να μην το παίρνουν οι υπαλλήλοι, και να παίρνει ο ξενοδόχος και να, να πληρώνει κανονικό μισθό του, διότι θα εργάζεται. Το λοιπόν, θέλετε να σας πω το αποτέλεσμα. 5 ξενοδοχεία πανκύπρια, εκ των οποίων τα 2, ένα στη Λεμεσόνα, ένα στην Πάφων, βρίσκονται με ανακαίνιση και ούτως ή αλλιώς θα ανοίγουν την χειμερινή περίοδο 13-14.
Και είναι δύο ξενοδοχεία στην περιοχή ελεύθερη αμοχή του και ένα μικρό στην ΠΑΠ. Τα άλλα όλα ξενοδοχεία. Ούτε καν ενδιαφέρει. Εννοείται ότι δεν έπιασαν τόπον αυτά τα μέτρα. Όχι μόνο δεν έπιασαν τόπον. Τούτα τα σχέδια όλα είναι με εισηγήση στο ξενοδόχο προς το Υπουργείο. Από κοινού. Από κοινού και επικροτούμε κι εμείς. Λοιπόν, κρατήστε. Θα απαντήσει ο κύριος Ιωαννίδης. Δώστε μου ένα δεύτερο λεπτό, κύριε Ιωαννίδη. Έχουμε δύο τηλεθεατές στην τηλεφωνική γραμμή να τους ακούσουμε για να απελευθερώσουμε τις γραμμές και θα σας δώσω αμέσως τον λόγο. Κύριος Ανδρέας έχει τον λόγο πρώτα. Καλό σας απόγευμα. Ναι, καλό σας απόγευμα. Ναι, είμαι υπάλληλος ξενοδοχείου και μπορώ να σας πω τι συμβαίνει καθημερινά στα ξενοδοχεία. Συγκεκριμένα οι εργοδότες συνέχεια προσπαθούν να απολύσουν όλο το μόνιμο προσωπικό που είναι Κύπροι και προσλαμβάνουν ξένους. Δηλαδή γέμισε όλο το ξενοδοχείο από καμαριέρες, από καρσόνια, από receptionist, όλο ξένοι. Μην μου πείτε ποιο είναι το ξενοδοχείο, πείτε μας αν θέλετε σε ποια πόλη είναι, αλλά δώστε μας στοιχεία αν όντως έχουν απολυθεί Κύπροι υπάλληλοι το τελευταίο διάστημα και αν έχουν προσληφθεί, όπως λέτε, αλλοδαποί. Βέβαια, στη Λευκοσία. Στη Λευκοσία. Λοιπόν, και πόσοι είναι περίπου σύνολο οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου? Είναι μια τρομερή καταπίεση όλων των υπαλλήλων. Τους κάνουν μισκόντακ, δηλαδή τους κάνουν συμπαρατηρήσεις με το παραμικρό για να τους αναγκάσουν να φύγουν μόνοι τους και συνέχεια τους επιμένουν να τους δείχνουν συνέχεια την πόρτα της εξόδου σε, άμα κάνουν ας πούμε κάποιες παρατηρήσεις ή ξέρω εγώ ή πάστες συντεχνίες. Αυτό ξεκίνησε όχι τώρα που είναι η κρίση, ακόμα και πιο νωρίς. Δηλαδή το κακό στην Κύπρο είναι ότι προσπαθούν οι ξενοδόχοι να βγάζουν παραπάνω λεφτά με το να παίρνουν οι ξένους και δεν βλέπουν το καλό για τον τόπο τους και το καλό τις υπηρεσίες που μπορεί να δώσει ένας... Στο ξενοδοχείο που εργάζεστε εσείς κύριε Ανδρέα, οι περισσότεροι είναι ξένοι? Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση σας. Ο κύριος Πίτσακος είναι στη γραμμή. Παρακαλώ. Χαίρομαι κύριε Νικολάου για το πρόγραμμα σας. Καλώς σας απόγευμα. Να είστε καλά. Επίσης, κύριε Νικολάου, εγώ είμαι ο άνθρωπος που ανέφερα στον κύριο Χανίδη στην περίπτωση μιου ξενοδοχείου που παρευρέθηκα στην πισίνα τυχαία στην περιοχή Αμοχώς του τον Αυγουστόν και ήθελε το εγγονή μου να κάνει στην πισίνα μπανιό και σκεφτόμουν που ήταν να πάω στον μπαρ να παραγγείλω. Όταν πήγα στον μπαρ βρήκα μια κοπέλα Κυπρία η οποία έτυχε μια αδερφή να ήταν πολλά γνωστή μας. Τη είπα, κουβέλα μου, σε αυτό το ξενοδοχείο που είμαι, το ωραίο ξενοδοχείο που είναι πάνω στην παραλία. Πόσου Κύπριου έχει οι Κύπριε εδώ? Αν το βρίσκει, μου απάντησε αυτή η κουβέλα, κύριε Νικολάου, με όλο το σέβο, άκουγα την Υπουργό Εργασία που εξήγηλε τα μέτρα και έλεγα και θέλω μου και εγώ να βρουν δουλειά τα παιδιά, οι νεαροί και ξέρω εγώ. Είμαστε δύο Κύπριε και ένα Κύπριο, κύριε Ανδρέα Ρέμου. Το είμαι προ Θεού, αυτό το ξενοδοχείο όλο τρία άτομα υπάρχουν εδώ. Λέει μου δυστυχώ, κύριε Ανδρέα. Και εγώ είχα τα μέσα εδώ και βρήκα δουλειά. Υπάρχει αυτό. Εγώ σας ερωτώ κύριε Νικολάου, γιατί είπα στον κύριο Χανίδη, όποιασε να σε πάρω με το αυτοκίνητο μου, όπου θέλεις να σε πάρω σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο. Δεν αποδέχτηκε. Πριν δύο μήνες κύριε Νικολάου, κάτι έτυχε και πήγα στα Χανιά. Όταν πήγα στα Χανιά για δύο βραδιές κάτι συμβάν, πήγα αρκετές φορές στα Χανιά, ποτέ μου στο εστιατόριο ή στο καφετερία. Δεν είστε ξένος στο ξενοδοχείο στα Χανιά, ο οποίο μπαίνω όποτε μου τύχει να πάω. Κατανοητό. Στην κουζίνα ναι, υπάρχουν ξένοι. Δεν είμαι εναντίον των ξένων. Αλλά τώρα οι κρίσεις που έρχομαστε, ο κύριος Ζαχαρίας, συνεχώς το βλέπω. Κύριε Θεέ μου, προς Θεού, σας παρακαλώ. Αν κάνω λίγο πίσω, το 30% το παίρνουν, το 40% το παίρνουν. Αρκετά τους δίνει η δημοκρατία. Αρκετά. Και τη σκέψη τη δημοκρατία για τον καλό του τόπου μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτσο και να είστε καλά. Έχετε τον λόγο κύριε Ιωάννη. Πρώτα ευχαριστώ και τους δύο για τις παρεμβάσεις. Δεν θα ήθελα να αντιδικήσω ή να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ίσως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τις οποίες αναφέρονται να υπάρχει η εικόνα την οποία παρουσιάζω. Εγώ εκείνο το οποίο λέω ξεκάθαρα είναι ότι ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων πολύ υπεύθυνα και συνειδητά 29 Μαρτίου 2013 και δεν κάνω λάθος, 29 Μαρτίου 2013 3-4 μέρες αμέσως μετά την τραυματική εμπειρία των αποφάσεων του Eurogroup.
σαφέστατη κατεύθυνση και η προτροπή προς τα μέλη μας. Προτεραιότητα στην εργοδότηση Κυπρίων, στήριξη και στα κυπριακά προϊόντα. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Κύριε και Ιωνιδή, αυτό έχει, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Οφείλω να παραδεχτώ και να ομολογήσω ότι την άκουσα επανειλημμένος έκτοτε. Και επανειλημμένα ακριβώς. Το θέμα είναι εάν εισακούεται και αν υλοποιείται αυτή. Στο βαθμό που μπορεί να υλοποιηθεί, διότι δεν μπορείς να ξέρεις τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης, εάν θα μπορεί να επιβιώσει, διότι να υπενθυμίσω και ένα άλλο αριθμό που ίσως οι τηλεθεατές και ο κοινός Κύπριος συμπατριώτης μας να μην γνωρίζει, είναι ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία δεν υφίσταται κρίση τώρα την περίοδο της οικονομικής κρίσης μόνο. Η δική μας κρίση άρχισε από το 2001, όταν είχαμε τότε την τελευταία καλή χρονιά με 2,7 εκατομμύρια τουρίστες και 2,2 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό με τις τότε τιμές. Και κατολισθήναμε συνεχώς. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι κάθε επιχείρηση προσπαθεί πρώτη στο μέλημα να διατηρηθεί εν ζωή, άρα να διατηρήσει θέσεις εργασίας. Τα τελευταία 1-2-3 χρόνια και από πλευράς κυβερνήσεων, διότι δεν είναι μόνο η παρούσα και η προηγούμενη, και από πλευράς κομμάτων και ευρύτερα παραγόντων, κατατίθεται η παραδοχή ότι ο τουρισμός είναι που έσωσε λίγο πολύ την οικονομία. Για να μην πάμε στο παράθυρο κλπ. Εάν όλοι οι υπόλοιποι είχαν σοβαρότατα προβλήματα και ο τουρισμός έσωσε την οικονομία, είναι δυνατόν αυτό να προέκυψε στη ζημιά των ξενοδόχων? Αρκεί να σας πω ότι οι εκκρεμούσες οφειλές στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες κλπ. Σε δάνεια των ξενοδόχων είναι της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Διότι αδυνατούν τα πλήστα ξενοδοχεία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και τα ψηλών λειτουργικών κόστος λόγω και του ψηλότερου. Να πω κάτι. Άρα η επιλογή των άλλων εργαζομένων είναι. Κύριε Νικολάου, επιτρέψτε μου. Για να λυθεί έστω εν μέρει αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι για να σκιαγραφίσουμε μια μαύρη εικόνα. Πάντοτε μου αρέσει να είμαι τεκμηριωμένος. Τα στοιχεία που λέω και οι αριθμοί δεν είναι δικοί μου. Είναι στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τις εκκρεμούσες οφειλές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων και τα στοιχεία όσον αφορά αφήξεις, έσοδα ή και εργοδότηση συμπατριωτών μας ανέργων στα ξενοδοχεία είναι τα επίσημα στοιχεία των αντίστοιχων αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους, είτε στατιστικής υπηρεσίας λέγεται, είτε τμήματος εργασίας. Εκείνο το οποίο θα με κατανοήσει και ο κάθε καλόπιστος τηλεθεατής είναι ότι τι βιώνουμε ως καταναλωτές, ως νοικοκυρέοι κλπ. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Φανταστείτε μια ξενοδοχειακή μονάδα των 200-250 δωματίων ή κλινών. Το ίδιο να έχει, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, κύριε. Να έχει μηνιαίο κόστος ΑΕΚ της τάξης των 150 και 200 χιλιάδων ευρώ. Λογαριασμός ΑΕΚ το μήνα. Το υψηλότερο σε κόστος τροφοδοσία στο ξενοδοχείο. Γαλακτοκομικά προϊόντα, αρτοπικά προϊόντα, τα ακριβότερα της Ευρώπης. Όσον αφορά απασχόληση, επειδή κυκλοφόρησε και σήμερα τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 55 με 64 ετών. Η Κύπρος είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης και κύριοι ανταγωνιστικοί μας προορισμοί, και το λέω αυτό σε σχέση με το τι έχει αναφερθεί προηγουμένως, Ελλάδα, λέω τουριστικούς προορισμούς, χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελλάδα, 36% το ποσοστό της απασχόλησης σε αυτή τη ηλικιακή βάση. Μάλτα, 36,8%. Κύπρος, 50,3%. Τι θέλω να καταδείξω είναι ότι υπάρχει συνειδητή προσπάθεια να κρατήσει. Δεν αναφέρεται στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Όχι, στο σύνολο. Στο σύνολο. Πείτε μου στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Δεν έχει κατηγορία. Αλλά στο σύνολο. Διότι δεν βρίσκει Κύπριο μέσα στα ξενοδοχεία, κύριε Γκόμπερ. Όχι. Ο λόγο που το λέω ότι είναι ο έμπειρο, ο ξενοδοχείο υπάλληλο, ο οποίο είναι η, αν θέλετε, η ψυχή, ο κορμό τη ξενοδοχειακή μονάδα, είναι εκεί. Αλλά ναι, υπάρχει μια ανακύκλωση, διότι ο τομέας είναι τέτοιος, είναι επιτακτική η ανάγκη παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην προμετωπίδα με τα καρσόνια που θέλει πιο νεαρής ηλικίας. Άρα παρατηρείται σταδιακά και το φαινόμενο μιας
προς πιο νεαρής ηλικιακής βάσης έμψυχο δυναμικό. Αυτό δείχνει. Και κατά κανόνα επιλέγεται, και δεν αναφέρομαι μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά και στην επιστημιστική βιομηχανία ευρύτερα, στα σπίτια. Είναι μια γενικότερη τάση. Γυρεύκει Κυπρέο με το τσερί. Όχι. Και μπαίνει στα εστιατόρια. Κύριε Νικολάου, επιτρέψτε μου. Και δεν μπορεί να επικοινωνήσει στα ελληνικά. Επιτρέψτε μου, διότι πολλοί είναι οι συμπατριώτες μας και φίλοι και γνωστοί και από τη Λευκοσία που παρατήρησαν ήδη τη σαφέστατη τάση να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των συμπατριωτών μας στα ξενοδοχεία. Η ίδια υπουργός με τα στοιχεία της, και ας με διαψεύσει ο φίλος ο Μίλτος, λέει ότι ξεπεράσαμε το 50%, ενώ ήμασταν 25% και 30%. Και η σαφής κατεύθυνση που δίδουμε, και παρακαλώ λοιπόν, αγαπητέ Γιαννάκη, μην μιλιάζει, διότι είναι σαφέστατη η κατεύθυνση, ώστε ακριβώς να δώσουμε την όθηση και την ευκαιρία. Και να πω και κάτι άλλο στοιχείο που αποδεικνύει αυτό που λέγω. Μαζί ήμασταν με τον Μίρτο στην πρόσφατη σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά την ενδιαφέρον νέων να φοιτήσουν στις ξενοδοχειακές σχολές των τεχνικών σχολών, που άρχισε τα τελευταία ένα χρόνο να φαίνεται ανωδική πορεία. Γιατί, δώστε μου να πάω σε άλλο καταλήγω, γιατί... καταλήγω, επιτρέψτε μου καταλήγω με το εξής. Όταν καταστείς μετά από μια δεκαετία φθήνουσα πορείας του τουρισμού να είσαι εποχιακό επάγγελμα, δηλαδή 5-6 μήνες, είναι και αποτρεπτικό στο νέο να έρθει ξανά στη βιομηχανία. Θεόδωρος ως... Χαραλάμπους στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακαλώ. Καλώς σας απόγευμα. Ναι, σας χαιρετώ. Αντιχαιρετούμε. Δεν κάνω συνήθως παρεμβάσεις, αλλά θα ήθελα να αναφέρω 2-3 θέματα. Παρακαλώ. Και λόγω της εμπειρίας μου πάνω σε έναν ευρύτερο πεδίο σε διεθνές επίπεδο, πιστεύω ότι οι προορισμοί είναι αναγκαίο. Πόθεν προκύπτει η εμπειρία σας, κύριε Χαραλάμπους? Ήμουν πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Φιλοξενίας και διεθνής πρεσβευτής τώρα. Μάλιστα. Με έδρα το Λονδίνο. Πείτε μας. Ναι, λέω ότι δεν είναι μαύρον άσπρο. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην τουριστική βιομηχανία είναι κάτι το οποίο εξελίχθηκε με βάση την εξέλιξη, τη μαζικοποίηση, όπου οι ξενοδοχοί σε περιόδους που δεν είχαν τη δυνατότητα να εργοδοτήσουν Κύπριους ήταν αναγκασμένοι να προχωρήσουν σε εργοδότηση ξένων, όμως και οι συντεχνίες από την άλλη είχαν κάνει... Με συγχωρείτε. Γιατί αυτόν δεν μπορούσαν να εργοδοτήσουν Κύπριους και ήταν αναγκασμένοι να εργοδοτήσουν ξένους? Ναι, διότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο ενδιαφέρον από τόπιους εργαζόμενους. Ήταν η περίοδος της πλήρους απασχόλησης με λιγότερο του 3% σε ανεργία. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, υπάρχει η άλλη τάση να προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχουν στον τόπο, είτε είναι Κύπροι είτε είναι ξένοι. Θέλω να πω ότι πρέπει να προσπαθήσει ο τόπος να αξιοποιήσει τον τόπιο εργατικό δυναμικό. Πήραμε μια σαφή πρωτοβουλία κάποιοι από εμάς πριν αρκετά χρόνια να προωθήσουμε την πιστοποίηση των υπαλλήλων της τουριστικής βιομηχανίας, ούτως ώστε το προϊόν που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα να μην σε εισαγωγικά δηλητηριάζεται από άνθρωπου, από προσωπικών ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατακτισμένοι. Ήδη υπάρχει το σχέδιο της αρχής αναπτύξης ανθρώπινου δυναμικού. Τυχάνει να είμαι και ένας από τους εξεταστές, εξωτερικός εξεταστής, και πρέπει αυτό να αγκαλιαστεί από όλους, διότι ένα προϊόν, και εγώ θα ταξίδεψα σε 30-40 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπεις την κουλτούρα του τόπου μέσω από τον ανθρώπινο παράγοντα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαραλάμπου, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και είναι αλήθεια ότι κάποια ξενοδοχεία έχουν επιλέξει και έχουν ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα και βγήκαν καλά αποτελέσματα μέσα από αυτή την εκπαίδευση. Φιλοξενήσαμε και εκπρόσωπο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και εξεταστή πρόσφατα στην εκπομπή μας και είχαμε παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα. 30 δευτερόλεπτα, αν θέλετε, τελευταία κουβέντα για να δούμε τι γίνεται από τούδε και να κλείσουμε και με τον κύριο Ιωάννη. Κοιτάξτε, κύριε Νικολάου, η πρόθεση δεν είναι ούτε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην βιομηχανία, ούτε στην οικονομία γενικότερα.
Αντιλαμβάνεστε όμως ότι την ίδια ανυπευθυνότητα που έδειξε το συνδικαλιστικό κίνημα απαιτούμε να έχουμε και από τους ξενοδόχους. Δεν μπορεί να είναι μονόδρομος. Δεν θέλω να πω ότι η ανοχή θεωρήθηκε αδυναμία. Θέλω να ελπίζω ότι ευτυχώς δεν ελεγχθεί στο συζήτηση, ότι πάμε και για δυναμικά μέτρα μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Απόφυγα να το αναφέρω, δεν θέλω να το αναφέρω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι... Δεν αποκλείεται. Όχι, κύριε Νικολάου. Εάν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με την άλλη πλευρά, να κατανοήσει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να καταδικάσουν τις κακές καταστάσεις που δημιουργούν τα μέλη τους, μπορεί ο φίλος του Ζαχαρίας και όντως έβγαλε ανακοίνωση σαν παζιξέ, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και άμυροι ευθυνών εάν τα μέλη τους κάνουν. Άρα δεν αποκλείται. Όχι, κύριε Νικολάου, εγώ θέλω να προστρέξω στον βίον και πολιτεία μας ως κοινωνική εταίρη. Και έχουμε δείξει και αποδείξει ότι έχουμε αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και εδώ με τον κύριο Μυρτιάδος και τον αντίστοιχο τον κύριο Γεωργιάδη της ΠΕΟ πάντοτε βρίσκαμε τις λύσεις διότι μέσω του διαλόγου έχουμε σταθμίσει λοιπόν, την αντιλαμβάνομαι ότι πάτε σε διάλογο και να ελπίσουμε ότι ενώ είναι ήδη προδιαγεγραμμένη και εκκρεμούσε απλώς η ημερομηνία που θα βρεθόμαστε. Και ήδη υπάρχει ημερομηνία 7 Απριλίου με την Υπουργό Εργασίας που είχαμε ζητήσει συνάντηση, ακριβώς στόχευση της βελτιστοποίησης των διαφόρων σχεδίων. Για τα προκαταρκτικά της συνάντησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Είναι ένα θέμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε ιδιαίτερα τώρα που μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο, θα τα ξαναπούμε. Πάμε σε αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.